σκότωσε το παιδί μου, ο δολοφόνος, είπα Παναγία μου, να είμαι τελευταία μάνα που θα νιώθει αυτό. Και μετά από μένα, πόσες μανάδες ήρθανε. Η μικρή την ξέρει την αλήθεια για τη μαμά της τι έχει συμβεί. Πηγαίνουμε και σε παιδοψυχολόγο. Ποτέ δεν θα είναι καλά, γιατί μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, όσο και να μην μας αρέσει, όσο και να μην μου αρέσει εμένα, έχασε και μάνα και πατέρα. Έχετε κοινωνική υποστήριξη? Εδώ δεν έχουμε ούτε επιστημονική. Εμείς ψάξαμε να το βρούμε. Ψυχολόγους. Εμείς. Σωστά, δεν πληρώνει η πολιτεία. Ποια πολιτεία? Ποια? Κοινωνικό κράτος. Εσείς που είστε μέσα στα πράγματα, γιατί εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί. Όχι, εγώ το βλέπω ότι δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Για τα παιδιά αυτά, υπάρχει κάποια πρόνοια για αυτά τα παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και έχουμε μια δικαιολογία ότι για να έρθει μια κοινωνική λειτουργός στο σπίτι σας, θα πρέπει να έχει πάρει εντολή από εισαγγελέα. Γιατί ρε παιδιά δεν τα κάνετε πιο εύκολα τα πράγματα? Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, παιδάκια. Τόσα και τόσα πετάει το κράτος για άλλα και για άλλα. Για αυτά που είναι σημαντικά. Όταν θέλουν να αλλάξουν ένα νόμο, κατά το δοκούν, το αλλάζουν έτσι. Κάνουν έφεση οι φωνιάδες και το παράβολο του εφετείου είναι πολύ ακριβότερο από του πρωτόδικου. Εμείς για ποιο λόγο να πληρώνουμε, γιατί δεν μας εννοείται ποιος. Γιατί δεν μας απαλλάσσει το κράτος από το παράβολο τουλάχιστον. Το παράβολο σενάριο πάγο είναι 5-6 χιλιάδες. Κάθε μήνα που παίρνω 750 ευρώ, τα 100 τα δίνω στην άκρη σε εσένα που χρωστάω για να πάω στο δικαστήριο. 1,5 χρόνο έπαιρνε το επίδομα του παιδιού μέσα από τη φυλακή ο φωνιάς. 140 ευρώ το δίμηνο. Γιατί δεν του είχε αφαιρεθεί γονική μέρημνα. Γιατί δηλαδή θα πρέπει το κράτος που υποτίθεται υπάρχει να με υποχρεώσει εμένα να βρω 2, 3, 5 χιλιάρικα. Να ξαναπάω στα δικαστήρια, να ξαναδώ τη μούρη του φωνιά για να αφαιρεθεί το αυτονόητο. Οι νόμοι δεν συμπεριλαμβάνουν πουθενά τις οικογένειες των θυμάτων. Όχι. Τα θύματα μέσα στους νόμους δεν υπάρχουν πουθενά. Και αυτό που άλλαξε τώρα λέει ο ποινικός κώδικας και τα λοιπά ο νόμος, πάλι γύρω από τους δολοφόνους και πολλούς αυτούς έχει αλλάξει κάτι. Εμείς που είμαστε, τι είμαστε εμείς δηλαδή, οικογένειες πίσω. Μπήκε στο χώμα το παιδί τελείωσε, δεν έχει λόγο και οι υπόλοιποι τίποτα. Μας για το κράτος τι είμαστε, τα παιδιά μας ένας αριθμός, το 19 ιερατόμητον το νούμερο 9. Γενικότερα το συγκεκριμένο κράτος θεωρεί τους ανθρώπους αριθμούς. Εγώ το είπα και στον κύριο Μητσοτάκη. Του λέω, εγώ νόμιζα με τη δουλειά που κάνω ότι μάζευα τη βρώμα απ' έξω. Και όμως όλη η βρώμα είναι εδώ μέσα που κάνω. Και τι σου είπα? Δεν απάντησε. Δεν θέλουμε πολιτικούς. Πολιτικούς έχουμε μπουχτίσει. Θέλουμε ανθρώπους. Αυτό θέλουμε. Α, και αγόρι σου είναι. Αγόρι είναι, αγόρι. Αγόρι. Ο Απόστολος. Μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στη Βουλή είχαμε πει για τον όρο γυναικοκτονία. Έχουμε πιέσει ως αντιπολίτες. Αλλά εννοείται ότι δεν φτάνει να φτάσουμε στο σημείο της γυναικοκτονίας. Μιλάμε για την πρόληψη. Βέβαια, να προλάβουμε πριν. Την πρόληψη και μετά την γυναικοκτονία, πέρα από την ποινή στον θήτη, την ψυχική υγεία των θυμάτων, των οικογενειών. Δεν είστε μόνοι σας. 2 χρονών. Σαν αντί να τη βγάλει η μάνα της την μπάλα, την έβγαλα εγώ. Αντί να ζει με τη μάνα της, ζει με εμένα.